Είμαι η Μαρία Λιάκου και παρακολουθείς το κανάλι Ιστορίες Βιβλίων. Σήμερα θα συνεχίσω να σας μιλάω για το νέο βιβλίο των εκδόσεων Δώμα, εκεί που τραγουδάνε οι Καραβίδες. Έχει προηγηθεί ήδη ένα πρώτο βίντεο, όπου σας το παρουσίασα, και στη συνέχεια συνεχίζουμε σήμερα με το δεύτερο μέρος. Τι είναι αυτό το βιβλίο? Ουσιαστικά είναι μια οδή στη δύναμη την ανθρώπινη, στον αγώνα της επιβίωσης, αλλά είναι τόσο καλά δοσμένο λογοτεχνικά που και μόνο αυτό να ήταν το θέμα ήταν αρκετό για να κερδίσει το ενδιαφέρον των αναγνωστών. Στην Αμερική συζητήθηκε πολύ το βιβλίο, αλλά είμαι σίγουρη ότι και εδώ θα συζητηθεί και θα αγαπηθεί. Ήδη από τις πρώτες μέρες της κυκλοφορίας του, πολλοί αναγνώστες μου λένε ότι το έχουν πάρει, ότι άλλοι το έχουν ξεκινήσει και έχουν τον ίδιο ενθουσιασμό με μένα. Πάντως εγώ είχα πάρα πολύ καιρό να διαβάσω ένα βιβλίο που να με ευχαριστήσει τόσο πολύ. Θα μου πείτε τι είναι η μάχη ενός μικρού κοριτσιού για την επιβίωσή του, ένα ευχάριστο θέμα? Όχι, δεν είναι, αλλά σε βάζει σε τέτοια ατμόσφαιρα και σε τέτοιο νιάξιμο, καμία ευχαρίστηση στον πόνο του άλλου, αλλά η λογοτεχνία συχνά έχει τη δύναμη, ακόμα και τις πιο τραγικές καταστάσεις, να τις μεταπλάθει και να συγκινεί. Και αυτό ακριβώς είναι το σημαντικό σημείο του βιβλίου. Ότι ένα θέμα τόσο τραγικό, σε πολύ δύσκολες συνθήκες, με ένα ανήλικο κορίτσι, μας δείχνει όλη του την προσπάθεια για επιβίωση στη ζωή, αλλά και για να φτιάξει και μια ταυτότητα, εφόσον λείπει το οικογενειακό και το κοινωνικό περιβάλλον από δίπλα. Το πολύ σημαντικό για μένα κομμάτι του βιβλίου είναι ότι όλη αυτή η προσπάθεια της Σκάια, της ηρωίδας του βιβλίου, να χτίσει μια προσωπική ταυτότητα, πηγάζει κυρίως από την εσωτερική δεξαμενή που έχουμε όλοι οι άνθρωποι μέσα μας. Και όταν αυτή η δεξαμενή φτάσει κάποια στιγμή να στεγνώσει, τότε ο άνθρωπος σηκώνει τα μάτια του στη φύση, στο περιβάλλον. Και αυτό το βιβλίο μας υπενθυμίζει τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό του περιβάλλον. Το βιβλίο επίσης μας δείχνει την ανάγκη ενός κοριτσιού για οικογένεια. Σε κάποιο σημείο που περιγράφει τη σχέση με τον πατέρα, ένα απλό νιάξιμο του πατέρα περιγράφεται ότι επιτέλους αισθάνθηκε ένα ίχνος οικογένειας. Και αυτό γιατί όσο και αν αλλάζει μορφή μια οικογένεια, αποτελεί έναν πυρήνα για να διαμορφώσει το άτομο, το οποίο βέβαια στη συνέχεια καλείται, ανάλογα με τη δουλειά την εσωτερική που έχει κάνει και τα ερεθίσματά του, να κάνει επιλογές. Γιατί σαφώς βέβαια δεν φτάνει μόνο ένα οικογενειακό περιβάλλον για να μας δώσει μια ζωή ευχαρίστησης στην ζωή μας ή να τα έχουμε όλα έτοιμα. Ο άνθρωπος έχει την ευχέρεια των επιλογών του. Και εδώ το βιβλίο αυτό μας ξαναυπενθυμίζει αυτή τη δύναμη της προσωπικής επιλογής, που πολλές φορές μπορεί να είναι και τραγική, αλλά είναι μια προσωπική επιλογή. Άρα δηλαδή οι προτεραιότητες που δίδει ο άνθρωπος για να σταθεί στο περιβάλλον του και στην κοινωνία, ουσιαστικά πηγάζει μέσα από τον εσωτερικό μυστικό του κήπο.
Και εδώ το είδαμε πάρα πολύ καλά αυτό, δηλαδή η ηρωίδα εκτός του ότι έμαθε να διαβάζει και να αξιοποιεί την εγγραφή, με ερέθισμα τη φύση, ζωγραφίζει, εκδίδει ένα βιβλίο σχετικά με τα φυτά του Βάλτου και τις συνθήκες που επικρατούν εκεί στο κομμάτι της ανάπτυξης. Παρατηρεί πάρα πολύ καλά τις καιρικές συνθήκες, τους ανέμους, τη θάλασσα, γιατί κινείται μέσα με μία βάρκα, αλλά και το ζωντανό βασίλειο που επικρατεί εκεί ως προς τα ψάρια, ως προς τα έντομα, ως προς τα φυτά. Το σημαντικό είναι ότι με όλες αυτές τις τραγικές δυσκολίες η ηρωίδα στέκεται στα πόδια της. Και η συγγραφέας εδώ αξιοποιεί πάρα πολύ όμορφα την πλοκή και τους χαρακτήρες που στείνει στο βιβλίο. Δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο, γιατί νομίζω ότι θα χαλάσω τη χαρά της ανάγνωσης. Σας το προτείνω ανεπιφύλακτα, ως την επόμενη φορά που θα βρεθούμε, εύχομαι να είσαι καλά και να έχεις πολλές και καλές ανάγνωσεις.